Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Νίκος Ρωσόπουλος και ακούτε την εκπομπή Ιατρικό Απόρρεπτο. Προσκεκλημένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Σταύρος Τρίφων, διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης και εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Κοινότητα. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι νοσήματα πνευμόνων και άσθμα. Οι τρόποι επικοινωνίας για να θέσετε τις ερωτήσεις σας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2313-022-040, στο email radio@papakioelas.org και σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρρητο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής την έχει η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μίλτος Σταμούλης. Καλησπέρα κύριε Τρίφων και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα σε όλους και τους ακροατές και όλους αυτούς τους φίλους που με υποδέχτηκαν τόσο ζεστά σήμερα στο στούντιο. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή μας κάνατε. Λοιπόν, έχω πληθώρα ερωτήσεων, θα σας βομβαρδίσω. Ξεκινάω με την πρώτη. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι η εποχική γρίπη και γενικά από τι πρέπει να ανησυχούμε. Εποχική γρίπη. Αυτό που θα ήθελα όλοι οι ακροατές να έχουν στο μυαλό τους είναι ότι δεν μιλάμε για μικρόβιο. Μιλάμε για ιό. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται αντιβίωση. Το πρώτο και το σημαντικότερο μήνυμά μας. Μην πάρετε αντιβιωτικά. Η γρίπη είναι ένα σύμπτωμα, είναι μια νόσος που εκδηλώνεται με συμπτώματα πολύ γνωστά σε όλους. Οι μαμάδες μας το λένε χαρακτηριστικά. Κρύωσες. Με συνάχη, βήχα και πυρετό. Η γρίπη η οποία αποσχολεί την ιατρική κοινότητα σοβαρά και όχι ήπια είναι η γρίπη η οποία κάνει 39 πυρετό και εκδηλώνεται με μεγάλη κακοχία, με μεγάλη αδυναμία. Κυριολεκτικά νιώθεις ότι σαν να σε έχουν δύρει. Αυτή η γρίπη σε ειδικές ομάδες πληθυσμού μπορεί να είναι επικίνδυνη. Και για να ορίσουμε ποιες είναι αυτές οι ειδικές ομάδες. Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού λέμε τους ανθρώπους που είναι νοσοκατασταλμένοι, που παίρνουν φάρμακο όπως είναι η κορτιζόνη, ειδικά νοσοκατασταλτικά φάρμακα για νόσους του αίματος, για ρευματοειδή αρθρίτιδα, για άλλες ανοσολογικές νόσους. Οι ειδικές ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι που είναι πάνω από 70 χρονών. Οι ειδικές ομάδες είναι τα παιδιά που έχουν είτε κάποια νοσογόνο οντότητα για την οποία παίρνουν φάρμακα, ή τα μικρά παιδιά τα οποία έχουν μια προωρότητα όσον αφορά την ανάπτυξή τους. Και βέβαια οι ειδικές ομάδες είναι και οι άνθρωποι που έχουν καρδιοπάθεια και πνευμονοπάθεια. Άρα λοιπόν σε αυτές τις ομάδες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μια απλή γρίπη μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πολύ μεγάλο πυρετό και ταυτόχρονα τους οδηγεί στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα. Να εξελιχθεί δηλαδή. Ωραία, ευχαριστώ. Τι να κάνουμε. Αυτή ήταν η ερώτηση. Η ερώτηση που ο καθένας που θα άκουγε θα ήταν τι να κάνουμε όμως για αυτή τη γρίπη. Δύο πράγματα. Πρώτον, να αερίζουμε κάθε 2 ώρες το σπίτι μας. Δεν νοείται τα σπίτια μας να έχουν 20, 25, 30 βαθμούς θερμοκρασία να σκάμε μέσα και να μην τα αερίζουμε. Η υψηλή θερμοκρασία με την υγρασία που αναπτύσσεται στο σπίτι δίνει τη δυνατότητα στους ιούς να αναπτυχθούν. Άρα λοιπόν αερίστε τα σπίτια σας τουλάχιστον για 1 ώρα με κρύο αέρα. Από το κρύο δεν κρυώνει κανένας. Από τους κρυωμένους κρυώνουμε. Άρα λοιπόν ας γίνει το σύνθημά μας να αερίσουμε καλά τους χώρους. Το δεύτερο είναι ότι αν δούμε κάποιον να είναι κρυωμένος, μην πάμε κοντά του. Ας τον απομονώσουμε τουλάχιστον για ένα 24ωρο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, να εμβολιαστούμε. Υπάρχουν οδηγίες και από το ΚΕΛΠΝΟ, υπάρχουν οδηγίες και από όλες τις ιατρικές κοινότητες, ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν για τη γρίπη. Τα καινούργια στελέχη, τα καινούργια εμβόλια που έχουμε αυτή την περίοδο, μας προστατεύουν και από τον τύπο Α και από τον τύπο Β της γρίπης. Μας πιστοτεύουν δηλαδή και από άτυπες μορφές γρυπόδους συνδρομής που μπορούν να εξελιχθούν πολύ σοβαρά και γρήγορα. Άρα λοιπόν κάντε το εμβόλιο. Οι ειδικές ομάδες, ειδικά που ανέφερα πριν, οπωσδήποτε κάντε το εμβόλιο. Αυτό είναι το μήνυμα προστασίας. Εγώ έκανα το εμβόλιο και νόσησα. Και μάλιστα το έκανα το εμβόλιο, ρε γιατρέ, πριν από 2 μέρες και κοίτα να δεις τη γρίπη. Το γρυπόδες σύνδρομο μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή. Οποιαδήποτε. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να μην πάθουμε τη σοβαρή γρίπη που μας πάει στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνω εμβόλιο, αλλά δεν νοσώ από το εμβόλιο. Απλώς έτυχε να εμφανίσω γρίπη. Η σοβαρή γρίπη από την ημέρα που κάνεις το εμβόλιο αποφεύγεται και ο κίνδυνος να βρεθώ στο νοσοκομείο και να πεθάνω εξαφανίζεται. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ένα. Και αν πάθεις αυτή τη σοβαρή γρίπη και βρεθείς στο νοσοκομείο, τον έχουμε ξεγραμμένο? Όχι.
ήδη οι γιατροί απ' έξω της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ήδη οι πνευμονολόγοι, οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί ξέρουν πολύ καλά να δώσουν αντιϊκά φάρμακα, ένα χαπάκι δηλαδή για 4 με 5 μέρες και να το προλάβουμε. Και αν μπει στο νοσοκομείο ασθενής, έχουμε ακόμη περισσότερα φάρμακα να τον αντιμετωπίσουμε. Σημασία έχει να μην φτάσουμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Να προλάβουμε την γρίπη. Πάντως υπάρχει μεγάλη δυσπιστία στα εμβόλια. Ξέρω πολύ κόσμο που ούτε τα μικρά παιδιά δεν εμβολιάζει. Δυστυχώς υπάρχει ένα κίνημα που λέει γυρίστε στον πρωτογονισμό. Διότι δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άνθρωπο που θέλει να λέγεται ότι θέλει να κάνει φυσική ζωή, ότι θέλει να κάνει φυσική διατροφή, ότι θέλει να κάνει, να θεωρεί ταυτόχρονα ότι να γυρίσει στον πρωτογονισμό, δηλαδή να μην κάνει εμβόλια, είναι επιλογή ζωής. Τα εμβόλια είναι φυσική ανοσία. Πιο φυσικός τρόπος δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν είναι αδιανόητο να μην εμβολιάζεται κάποιος. Να μην μπαίνει αυτό που η φύση ορίζει. Επαφή με το μικρόβιο το εξασθενημένο και πλήρη άμυνα του ίδιου του οργανισμού. Δεν είναι χημικό, δεν είναι φάρμακο. Νομίζω ότι είναι μια παραγνώριση και ένα τεράστιο λάθος ο μη εμβολιασμός. Όσον αφορά δε για το εμβόλιο της γρίπης, η μόνη αντένδειξή του είναι αν είμαστε αλλεργικοί στα αυγά. Άρα λοιπόν, αν έχεις φάει έστω και ένα αυγό στη ζωή σου, μπορείς να κάνεις το εμβόλιο. Τόσο απλά και τόσο ελάχιστη η κίνδυνη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστική αυτό με τα εμβόλια η άποψή σας. Ήθελα να ρωτήσω, ερώτηση κοινού, θα βοηθούσε ο φυγαντήρας για την γρίπη? Έχει πάρα πολλές συζητήσεις για αυτό το πράγμα και έχει γίνει πολύ της μόδας. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο εξαερισμός του σπιτιού είναι αυτός που εξασφαλίζει πραγματικά την απουσία ιώσεων μέσα από το περιβάλλον του χώρου μας. Είναι πολύ λίγες οι ομάδες που χρειάζονται αφυγραντήρα στο σπίτι και είναι πολύ λίγα τα σπίτια που έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό υγρασίας το οποίο χρειάζεται αφύγρανση. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν κεντρική θέρμανση είναι η ξηρότητα της ατμόσφαιρας και παλιότερα λέγαμε βάλτε ένα κατσαρολάκι πάνω από το καλοριφέρ. Αλλά λοιπόν νομίζω ότι ο αφυγραντήρας απλώς είναι διαφήμιση και όχι η ουσία. Ωραία, πάμε ευθύς αμέσως στην επόμενη ερώτηση. Τι είναι η πνευμονία και ποιοι είναι οι τύποι που υπάρχουν? Και μετά θέλω να μου πείτε και τα συμπτώματα. Ωραία. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ερώτηση γιατί είναι φυσική συνέχεια αυτού που συζητήσαμε. Μια ίωση, μια ιώδη συνδρομή ή μια γρυπώδη συνδρομή σπάνια εξελίσσεται σε πνευμονία. Οι ιατροί ορίζουν πνευμονία οτιδήποτε είναι από μικρόβιο, από βακτήριο. Άρα λοιπόν ενώ το προηγούμενο ήταν ίωση, αυτό είναι μικροβιακή λίμωξη. Έχει μεγάλη διαφορά πρώτα απ' όλα γιατί μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με τα κλασικά αντιβιωτικά και δεύτερον γιατί μπορεί να εξελιχθεί και να είναι ανθεκτική στα κλασικά αντιβιωτικά, άρα λοιπόν να οδηγηθεί ο ασθενής πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο, στην εντατική μονάδα και να κινδυνεύσει η ζωή του. Η πνευμονία λοιπόν είναι μια μικροβιακή λίμωξη, είναι ένα μικρόβιο και πρέπει να φροντίσουμε πολύ γρήγορα να τη θεραπεύσουμε, να την αναγνωρίσουμε και να τη θεραπεύσουμε και ταυτόχρονα να απομονώσουμε τον ασθενή ώστε να μην μεταδοθεί από τον ίδιο σε άλλους. Έτσι λοιπόν έχουμε και μεταδοτικό φαινόμενο και σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή του ασθενούς. Η πνευμονία χαρακτηρίζεται από πυρετό ο οποίος ανεβαίνει και κατεβαίνει. Επαναλαμβάνεται ή παραμένει. Δεν έχει να κάνει όπως είναι με την ίωση η οποία ανεβαίνει ο πυρετός, παίρνουμε αντιπυρετικό και πέφτει. Επιμένει, παραμένει, έχει χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως είναι η ανορεξία, η πολύ μεγάλη καταβολή και οι εφιδρώσεις, υδρώνει ο άνθρωπος συνέχεια και ο γιατρός μπορεί εύκολα να την αναγνωρίσει. Πήρατε ένα αντιπυρετικό, πήρατε ένα αναλγητικό και σε λίγο ξανανέβηκε ο πυρετός πάνω από 37 και 8. Μην αμελείτε. Πάτε στο γιατρό. Μια ακρόαση και μια εξέταση μπορεί να λύσει το πρόβλημα και πολύ γρήγορα να πάρετε την αντιβιωτική αγωγή που χρειάζεστε και να γίνετε καλά. Τα συμπτώματα λοιπόν του πυρετού, της μεγάλης καταβολής και ενός και της ανορεξίας πρέπει να μας οδηγήσουν γρήγορα στο γιατρό. Όχι στο φαρμακοποιό. Όχι σε τεχνικές, α, η μάνα μου πήρε αυτή εδώ την αντιβίωση, οι ξαδέρφοι μου αυτοί και έγιναν καλές, θα πάρω κι εγώ. Η λογική είναι πάμε στο γιατρό γρήγορα. Προλαβαίνουμε και θεραπεύουμε. Θα μου πείτε υπάρχουν εμβόλια. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για το αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο είδη αντιπνευμονιοκοκκικού. Ένα που είναι επαναλήψιμο κάθε 5 χρόνια και ένα που το παίρνουμε φόρου ζωής. Ποιο είναι το καλύτερο? Αυτό θα ρωτούσα και αυτό θα έκανα στον εαυτό μου. Υπάρχει μια τεράστια συζήτηση στη βιβλιογραφία και οι οδηγίες είναι να κάνουμε το ένα και μετά από ένα χρόνο να κάνουμε και το άλλο.
με αποτέλεσμα να είμαστε προστατευμένοι από τα 13 στελέχη του ενός και από τα 23 του άλλου. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλη τη φαρέτρα για να προστατευτούμε από τις πνευμονίες που οδηγούν στο νοσοκομείο και στο θάνατο και μάλιστα και από εκείνους τους πνευμονιοκόκους που μερικές φορές κάνουν και μηνυγκίτιδες σαν συνέχεια της πνευμονίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε αρκετά μεγάλη δύναμη να προστατευτούμε και τεράστια ικανότητα όσον αφορά τα αντιβιωτικά να θεραπευτούμε. Αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε ό,τι αντιβιωτικό θέλουμε. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο φαρμακείο και να λέμε εγώ παίρνω αυτό γιατί αυτό με πιάνει. Γιατί σήμερα σε έπιασα, σε 2 μήνες δεν θα σε ξαναπιάσει. Άρα λοιπόν με φιδό και πάντα με ιατρική γνώμη. Πάντα. Αναφέρατε ότι μπορούμε να πάθουμε μηνυγκίτιδα. Θα μας πείτε λίγο τι είναι, τι ασθένεια είναι. Η μηνυγκίτιδα είναι πολύ περιοπτικά. Μια λίμωξη η οποία περνάει μέσα από τον οτιό σωλήνα στον εγκέφαλο και ουσιαστικά κάνεις σιψεμία εγκεφαλική και του νοτιού μυελού. Οι τρεις μεμβράνες που καλύπτουν τον νοτιό μυελό και τον εγκέφαλο λέγονται μήνυγκες. Όταν αυτά εδώ γεμίσουν μικρόβια λέγεται μηνυγκίτιδα. Μία ερώτηση τώρα από το κοινό μας. Η πνευμονία λέει παρουσιάζει αυτό που λέμε πόνο στα οστά, όπως οι ογενείς. Και πού οφείλει το πόνος αυτός? Η καταβολή, η μυϊκή καταβολή που κάνει η ίωση είναι χαρακτηριστική. Και επειδή οι μύες συμφύονται πάνω στα οστά, γι' αυτό νιώθουμε ότι πονάνε τα κόκαλά μας. Στην πραγματικότητα είναι οι νευρικές απολήξεις μέσα στους μύες, οι οποίοι κυριολεκτικά καταναλώνονται, λιώνουν οι μύες μας. Γι' αυτό και αν κάνουμε ειδικές εξετάσεις όπως την CPK, την κρέατινοφωσφοκινάση, την βλέπουμε πολύ υψηλή. Είναι χαρακτηριστικό της ίωσης όμως, όχι της πνευμονίας. Στις λίγες φορές που μπορεί να συμβεί στην πνευμονία να έχουμε και μυϊκή καταβολή, τότε μιλάμε για συψημική κατάσταση πολύ σοβαρή. Άρα λοιπόν είναι εύκολο τη μυϊκή καταβολή με υψηλό πυρετό να τη χωρίσουμε σαν υιογενή διαταραχή, ενώ έναν εμένοντα πυρετό με συμπτώματα από το αναπνευστικό να ορίσουμε ότι είναι η πνευμονία. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, τι κάνουμε για να μην ξαναπάθουμε πνευμονία? Η αιτία της πνευμονίας είναι απλά και μόνο γιατί βρεθήκαμε μέσα στο λεωφορείο και έδειξε κάποιος απέναντί μας ή γιατί καταπονήσαμε τον εαυτό μας, βρέθηκε η άμυνα πολύ χαμηλή και νοσήσαμε από ένα μικρόβιο. Άρα λοιπόν, πρώτο και σημαντικότερο, καλή διατροφή, καλή φυσική κατάσταση. Το δεύτερο, ακόμη σημαντικότερο, υγιεινή. Δεν μπορεί να γυρνάς να τρως χωρίς να έχεις πλύνει τα χέρια σου. Δεν μπορεί να μην μπλένεις το πρόσωπό σου και κυρίως να μην καθαρίζεις τους αεροβούς της μύτης, ρίχνοντας λίγο νεράκι ή στροφώντας λίγο νερό με τη μύτη και καθαρίζοντάς τη. Άρα λοιπόν, υγιεινή από τη μια μεριά και φυσική κατάσταση, και από την άλλη μεριά, καλή διατροφή. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν ευκαιριακές διατροφές γρήγορης παρασκευής, όπως είναι τα σάντουιτς, όπως είναι τα λουκάνικα, όπως είναι όλα αυτά εδώ, ουσιαστικά αυξάνουν τον κίνδυνό τους γιατί δεν παίρνουν αντιοξειδωτικές ουσίες και βιταμινούχα που προέρχονται από τα φρούτα και τα λαχανικά. Οπότε και η διατροφή είναι ο τρίτος παράγοντας προστασίας. Ωραία. Κύριε Τρίφων, τι είναι η βροχίτιδα και ποια είναι τα συμπτώματα? Έχετε βαλθεί να μάθετε όλη την πνευμονολογία, έχω αντιληφθεί. Αφού σας έχουμε εδώ, τώρα κύριε Αβρικά. Και προχωράμε λοιπόν σε ένα ακόμη κομμάτι, το οποίο είναι τώρα κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή, πραγματικά οι ερωτήσεις σου με βοηθάνε, γιατί διαλέγεις να πάμε από τους ιούς στα βακτήρια, από τα βακτήρια να πάμε σε αυτό που λέγεται φλεγμονή των αεραγωγών. Η φλεγμονή των αεραγωγών λοιπόν είναι η βροχίτιδα. Και στην πραγματικότητα, βροχίτιδα έχουμε και στην υιογενή νόσο και στην πνευμονία, αλλά έχουμε και βροχίτιδα άσυπτη, δηλαδή χωρίς μικρόβια. Αυτό με ρωτάς. Άρα λοιπόν η βροχίτιδα είναι μια φλεγμονή στους πνεύμονες, η οποία δεν έχει μικρόβια. Ή τουλάχιστον δεν οφείλεται σε μικρόβια. Έτσι λοιπόν η χρόνια βροχίτιδα είναι μια κατάσταση η οποία οφείλεται σε έναν άνθρωπο που από το πρωί στο βράδυ δεν έχει τι να κάνει και καπνίζει. Και μάλιστα λέμε ότι είναι χρόνια γιατί κάνει 3 φορές το χρόνο περίπου για 2 συνεχόμενα χρόνια οξύες παροξύνσεις βροχίτιδας. Δηλαδή ξαφνικά αρχίζει να βγάζει πολλά φλέματα, να βύχει. Αυτό κρατάει 4, 5, 6, 7 μέρες και μετά ηρεμεί. Αυτή η επαναληψιμότητα στο τέλος γίνεται χρόνια και χαρακτηριστικά βγαίνει το πρωί από το σπίτι του, βύχει, βγάζει φλέματα γιατί άλλαξε ατμόσφαιρα από την ξηρή και ζεστή ατμόσφαιρα του σπιτιού στην υγρή και κρύα του φθινοπόρου και του χειμώνα. Έτσι λοιπόν κάνει αυτό που λέμε τον βροχιτιδικό βήχα
και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, όποτε κουραστεί, όποτε γελάσει, όποτε αρχίζει να κάνει έργο, να παράγει δηλαδή δουλειά, αρχίζει να βύχει και να βγάζει φλέματα. Αυτή είναι η βροχίτιδα. Βροχίτιδα είπαμε ότι κάνουν τα μικρόβια. Εμείς μιλάμε για την άσεπτη βροχίτιδα του χρόνιου καπνιστή ή των ανθρώπων που, ευτυχώς είναι ελάχιστοι πλέον, εκτίθενται στη δουλειά τους σε σκόνηση, τοξικές ουσίες κτλ. Αξίζει όμως να μιλήσουμε για το 90% της βροχίτιδας που είναι ο χρόνιος καπνιστής. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για χρόνια βροχίτιδα, μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που καπνίζουν και έχουν χρόνια φλεγμονή των αλλεργών. Μάλιστα. Θα σε έχω μετά ερωτήσεις για το κάπνισμα και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Θέλω απλά να κρατήσω την ροή των ερωτήσεών μου και θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Τρίφων, τι είναι η ΧΑΠ ή αλλιώς που λένε χρόνια απορφρακτική πνευμονοπάθεια. Ωραία. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ωραία ροή ο τρόπος των ερωτήσεών σου, γιατί έχουν μια λογική σειρά. Έτσι λοιπόν, αυτή η χρόνια φλεγμονή που δημιουργεί, η χρόνια άσυπτη φλεγμονή που δημιουργείται στους αεραγωγούς από το κάπνισμα, σιγά σιγά αρχίζει να κλείνει τους αεραγωγούς. Φανταστείτε πώς είναι τα μπουριά στη σόμπα που αρχίζουν να εγκαθίσταται μέσα εθάλινα, η κάπνια δηλαδή, και να κλείνουν οι αεραγωγοί. Αυτό το πράγμα όταν αρχίσει να συμβαίνει, τότε ονομάζουμε τη χρόνια βροχίτιδα χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ουσιαστικά είναι μια φλεγμονή των βρόχων, των αεραγωγών, των πνευμόνων δηλαδή, η οποία από τη στιγμή που ξεκινάει δεν σταματάει. Πρέπει να μείνει έτσι σαν ισχυρό μήνυμα αυτό σε όλους τους ακροατές. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που αν ξεκινήσει δεν σταματάει. Όπως ο διαβητικός ασθενής για πάντα θα έχει δυσανεξία στη γλυκόζη και θα πρέπει να παίρνει φάρμακα για να μπορεί να το κάνει, έτσι ακριβώς και ο χρόνιος αποφρακτικός ασθενής θα πρέπει για όλη του τη ζωή να παίρνει εισπνεώμενα για να κρατήσει τους αεραγωγούς ανοιχτούς και καθαρούς και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξανακαπνίσει ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε το πόσο ουσιαστικό είναι να προλάβουμε έναν ασθενή που έχει χρόνια βροχίτιδα να μην κάνει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Γιατί στη μία περίπτωση σταματάει το κάπνισμα, τον βοηθάμε και τελειώνει η ιστορία. Στην άλλη περίπτωση για πάντα νοσεί. Για πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να παίρνει για όλη τη ζωή φάρμακα. Έτσι λοιπόν, όταν με ρωτάς τι είναι η ΧΑΠ, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ουσιαστικά με ρωτάς τι είναι αυτή η χρόνια νόσος των αεραγωγών που έχουν κατά πλειοψηφία οι καπνιστές και η οποία δυστυχώς δεν γίνεται καλά, μπορεί όμως να περιοριστεί, μπορεί όμως να από μόνη της να σταματήσει την εξελικτική της πορεία προς το θάνατο με τα φάρμακα που έχουμε και βεβαίως να καλυτερέψουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων ώστε να είναι κυριολεκτικά σαν να μην πάσχουν από αυτή υπό την έννοια ότι πάντοτε παίρνουν τη θεραπεία τους. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια λοιπόν, ΧΑΠ, 8% των Ελλήνων. Έτσι, τεράστιο ποσοστό. Και η κλασική ερώτηση. Εγώ καπνίζω και ο παππούς μου κάπνιζε 90 χρόνια και δεν έπαθε. Εγώ έχω τα γονίδια του, τον μοιάζω, έχω και το όνομα του. Νομίζω ότι είναι το κλασικό ελληνικό ταπεραμέντο. Εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα, οι άλλοι θα αρρωστήσουν. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Για τους καπνιστές, ένας στους τέσσερις θα πάθει ΧΑΠ. Γιατί οι άλλοι τρεις δεν παθαίνουν, δεν το ξέρουμε. Ή ακόμη δεν είμαστε σίγουροι για ποιο λόγο. Υπάρχει μια γονιδιακή προδιάθεση, αλλά δυστυχώς κανένας δεν έχει την ταυτότητα που λέει εσύ θα πάθεις και εσύ δεν θα πάθεις. Έτσι λοιπόν, όταν με ρωτάνε όλοι τι είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και αν κινδυνεύω, γιατρέ, που καπνίζω εγώ να πάθω, η απάντηση είναι: αν οδηγείς στο αντίθετο ρεύμα, είναι πιο πιθανό να κάνεις ατύχημα από όταν είσαι στο ρεύμα σου. Μάλιστα. Έχω ερώτηση κοινού. Θα την βάλω επειδή είναι πάνω στο θέμα. Μπορούμε να ενεχοποιήσουμε στη ΧΑΠ εργασιακούς παράγοντες ή τα καυσαέρια? Βεβαίως. Ένα 7% των ανθρώπων που εμφανίζουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν κάπνισαν ποτέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι γυναίκες των 60 ετών, οι οποίες μαγείρευαν μέσα σε κουζίνες, οι οποίες δεν είχαν εξαεριστήρες κτλ. Λοιπόν, εκτίθονταν στα καμένα λάδια ή πλέναν τα ρούχα τους στα πλισταριά τα παλιά, όπου καίγαν από κάτω τα μαγκάλια και οι σόμπες κτλ. Και όλη αυτή η καρβουνιά εισπνεόταν την ώρα που πλέναν τα ρούχα τους. Βεβαίως, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε καφενεία κτλ., οι οποίοι είναι στην κουζίνα πίσω και στη λάντζα και παίρνουν όλα αυτά εδώ,
Και βέβαια οι άνθρωποι που δουλεύουν σε ασβεστοποιία, σε βιομηχανίες που βγάζουν χημικά ή αρώματα κτλ. Και δεν παίρνουν κατάλληλα μέτρα προστασίας, κυρίως όσον αφορά την εξαέρωση και την ανανέωση του αέρα. Άρα λοιπόν ένα 7% μπορεί να μην ήταν ποτέ καπνιστές και να εμφανίσουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθη. Mm. Αλλά μόνο τόσο χαμηλό ποσοστό. Υπάρχουν φάρμακα. Τι έχουμε? Όταν κάποιος ασθενής ή κάποιος άνθρωπος ακούει τη λέξη φάρμακο, σκέφτεται, θα πάρω κάτι, θα γίνω καλά και τελείωσε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Τόσο απλά. Ακούγεται απογοητευτικό. Βλέπω την έκφραση του προσώπου σου. Οι ακροατές δεν το βλέπουν, αλλά πραγματικά ακούγεται απογοητευτικό. Λοιπόν, φάρμακο που να κάνει καλά τη χάπ δεν υπάρχει. Έχουμε άλλο είδος φάρμακα. Έχουμε φάρμακα που ελαττώνουν αυτή τη χρόνια φλεγμονή. Άρα λοιπόν, εκεί που καίει η φλόγα μέσα στο δάσος, δηλαδή μέσα στους αεραγωγούς, έχουμε την ικανότητα να τη σβήσουμε. Έχουμε την ικανότητα να σβήσουμε και την, ας το πούμε, την καρβουνιά. Δηλαδή τα κάρβουνα αυτά που σιγοκαίνε και προσπαθούν να ξανακάνουν την παρόξυνση, την εξέλιξη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε εντελώς τον κίνδυνο. Άρα λοιπόν, περιορίζουμε τη βλάβη, σταματάμε την εξέλιξή της, αλλά δυστυχώς δεν σβήνουμε την αρρώστια από τους αεραγωγούς. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αν θέλετε να αφήσετε ένα μήνυμα, είναι αυτό. Μην φτάσουμε στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθη. Έχουμε φτάσει όμως δυστυχώς και η ερώτηση είναι, τι κάνουμε με τα καινούργια φάρμακα? Λοιπόν, την τελευταία τετραετία έχουμε μια έκρηξη καινούριων εισπνεώμενων φαρμάκων. Κυριολεκτικά έκρηξη. Φάρμακα τα οποία μπορούν και δρούν μέσα στα κύτταρα. Φάρμακα τα οποία αλλάζουν τη βιολογία των κυττάρων και μας δίνουν πολύ μεγάλες, μα πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες ότι στα επόμενα 3 χρόνια θα μπορούμε να πούμε ότι αυτούς τους ανθρώπους με αυτά τα φάρμακα θα τους κάνουμε να μην πεθάνουν από τη ΧΑΠ. Και αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο, έχουμε πολύ καινούργια εισπνεώμενα φάρμακα. Οι πνευμονολόγοι έχουν την ικανότητα και τη νομική δύναμη να τα συνταγογραφήσουν. Εμπιστευτείτε και μη σταματάτε τα εισπνεώμενα ποτέ. Πολύ πολύ τελευταία νέα. Το τελευταίο χρόνο. Να σας διακόψω λίγο. Να αφήσουμε λίγο κάτι για αναμονή. Γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εγώ σας έλεγα τα σύγχρονα. Οπότε στα σύγχρονα μετά τις ειδήσεις. Τις σύγχρονες ναι, ειδήσεις. Ναι, να έχουμε μια αναμονή. Συνεχίζουμε εδώ τη ροή του προγραμματός μας. Έχουμε κάτι έκτακτο. Πρέπει να βγάλουμε στη τηλεφωνική σύνδεση την Σοφία Στεφανίδου, που είναι στη βιβλιοπαρουσίαση των βιβλίων του Ιωάννη Παπαζήση. Σοφία, μας ακούς? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο βιβλιοπωλείο Ψαράς, που έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των 4 βιβλίων του κυρίου Ιωάννη Παπαζήση. Μαζί του βρίσκονται ο εκδότης Αναστάσιος Μιγδάλας, ο φιλόλογος Δήμητρας Δεξινά, καθώς και ο πρόεδρος ενός δημοσιογράφων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Θα ξανασυνδεθούμε λοιπόν αργότερα για να σας μεταφέρουν όσα υπόθηκαν από τον κύριο Παπαζήση, καθώς και από τους συνεργάτες τους. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Περιμένουμε να μας ξανακαλέσεις για ό,τι νεότερο έχεις. Ωραία, μετά την σύνδεσή μας με την κυρία Στεφανίδου Σοφία και τη βιβλιοπαρουσίαση των βιβλίων του κυρίου Ιωάννη Παπαζήση, κύριε Τρίφων Σταύρο, ερχόμαστε σε εσάς για να μας πείτε από εκεί που είχαμε μείνει και... Σας χρωστάω μια... μια απάντηση, σας έκοψα πάνω στο καλύτερο. Ακριβώς, σας χρωστάω μια προοπτική αυτού που λέμε σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ειδικών μορφών της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και που ονομάζεται έτσι πολύ ωραία, έχει πολύ ωραίο όνομα, τα μονοκλονικά αντισώματα. Ειδικές θεραπείες δηλαδή, οι οποίες με βάση το γονότυπο και με βάση χαρακτηριστικά στοιχεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας όσον αφορά την κλινική εικόνα, μας δίνουν τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε στοχευμένα κάποια κύτταρα τα οποία δημιουργούν τη φλεγμονή, άρα λοιπόν να αλλάξουμε τη βιολογική υπόσταση
του προβλήματος και να δώσουμε λύσεις. Πολύ σύγχρονα φάρμακα, με πολλές υποσχέσεις, μένει να δούμε στο μέλλον ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Σήμερα έχουμε ήδη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα πολλά που μελετούνται. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου κάναμε κλινικές μελέτες πολυκεντρικές, δηλαδή μελέτες οι οποίες προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετείχαμε σε αυτά. Δώσαμε δηλαδή τη δυνατότητα σε Έλληνες ασθενείς να πάρουν τα φάρμακα δωρεάν και έτσι να δούμε και την απάντηση στον εαυτό τους, αλλά ταυτόχρονα και στην ιατρική κοινότητα. Τρέχουν τέτοια κλινικά προγράμματα. Το Παπα-Νικολάου είναι το νοσοκομείο αναφοράς για την πνευμονολογία και η Πανεπιστημιακή Κλινική και η Κλινική του ΕΣΥ έχει τμήμα κλινικών μελετών και ευτυχώς μας δίνουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, μας δίνουν τα εχέγγυα να χρησιμοποιούμε τέτοια προγράμματα και να βάζουμε τους ασθενείς μας σε σύγχρονες θεραπείες. Πριν πάω στο επόμενο θέμα, θέλω να υπενθυμίσω για τους κουραντές που συντονίστηκαν τώρα ότι είστε διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης και μας εκπροσωπείτε στον εθνικό. Στον εθνικό. Ότι είμαι ο εθνικός εκπρόσωπος. Πείτε τα σε τα λέτε καλύτερα. Της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Κοινότητας. Δηλαδή είμαι ο National Delegate της European Respiratory Society. Ουσιαστικά δηλαδή η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία έχει θεσπίσει έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτή τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τα ελληνικά. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε, να συμβαδίζουμε με ό,τι τρέχει στη σύγχρονη ιατρική κοινότητα όσον αφορά την πνευμονολογία, κάτι που γίνεται και με όλες τις άλλες ειδικότητες, ώστε να μπορούμε σαν Έλληνες να λέμε ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο με όλους τους Ευρωπαίους. Πάω ευθύς αμέσως στο επόμενο θέμα, άσθμα. Άσθμα. Λοιπόν, άσθμα ή άσμα, γιατί από εκεί βγαίνει, από το άσμα. Δηλαδή από κάτι που ακούγεται από τους πνεύμονές μας ενώ εκπνέουμε. Το άσθμα λοιπόν, έτσι για να σας το πω πολύ απλά, μα πάρα πολύ απλά, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, είναι η αλλεργία των πνευμών. Όπως θα λέγαμε λοιπόν ότι κάποιος είναι αλλεργικός και βγάζει σπηριά όταν πηγαίνει στα πεύκα, όπως θα λέγαμε ότι κάποιος είναι αλλεργικός και κοκκινίζουν τα μάτια του ή φτερνίζεται συχνά, όλο αυτό το πράγμα, αν θέλαμε να το πούμε αλλεργία πνευμών, θα το λέγαμε άσθμα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αν κάποιος έχει στο μυαλό του τι είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και τι είναι το άσθμα, η αλλεργία δηλαδή, ξεχωρίζει αμέσως ότι το ένα είναι εντελώς διαφορετικό από το άλλο. Περίπου 12% των παιδιών γεννιούνται και εξελίσσουν μια συμπεριφορά αντίστοιχη του άσθματος. Και λέω αντίστοιχη γιατί οι βροχιολίτιδες, οι υιογενείς παροξύνσεις και οι βροχόσπασμοι που κάνουν τα παιδιά, πολλές φορές οι παιδίδες ξέρουν, αλλά οι μαμάδες μπερδεύονται και νομίζουν ότι είναι άσθμα. 12% λοιπόν των παιδιών έχουν άσθμα. Το ίδιο συμβαίνει και στους μεγάλους? Όχι. Ευτυχώς όχι. Περίπου στην ηλικία των 12 έως 18 χρονών, το 50 με 60% των παιδιών οριμάζει το ανοσοποιητικό του σύστημα και σταματάει αυτή η αλλεργία των πνευμών, σταματάει το άσθμα, εξελίσσεται σε φυσιολογικό αναπνευστικό κύκλο. Άρα λοιπόν αμέσως το άσθμα στο γενικό πληθυσμό της ζωής είναι 5% για τους ενήλικες και 12% για τα παιδιά. Καθώς οριμάζει λοιπόν ο οργανισμός, ελαττώνονται τα επεισόδια. Αν κάποιος έχει άσθμα, τι πρέπει να κάνει? Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος είναι αλλεργικός, τι πρέπει να κάνει? Να αποφεύγει το αλλεργιογόνο που του δημιουργεί την αλλεργία. Ήμουν έτοιμος να απαντήσω πάντως. Μα νομίζω είναι τόσο απλό έτσι. Έτσι είναι τόσο απλό. Βέβαια δυστυχώς, ενώ ακούγεται απλό, δεν είναι απλό. Αν λοιπόν είσαι αλλεργικός στη σκόνη του σπιτιού, στα ακάρια, στους μικροοργανισμούς που ζουν στη σκόνη του σπιτιού, τι πρέπει να κάνεις? Να μείνεις σε αντίσκηνο, ανεδαφικό. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μέτρα προστασίας ώστε να μην εκτιθόμαστε σε αυτό που λέγεται πραγματική ζωή, χωρίς να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αν λοιπόν εγώ είμαι αλλεργικός σε αυτή τη σκόνη του σπιτιού, δεν θα βάλω φλοκάτι ποτέ στην κρεβατοκάμαρά μου. Δεν θα σκουπίσω ποτέ με σκούπα, αλλά θα χρησιμοποιώ ηλεκτρική σκούπα ώστε να αναρροφώ τη σκόνη, να μην αναδεύεται, να μην την εισπνέω. Θα βάλω ένα ειδικό κάλυμα στο κρεβάτι μου ώστε να μην αναπτύσσονται ακάραια. Άρα λοιπόν έχω προστασία έτσι ώστε να μην εμφανίσω ποτέ ξανά ερεθισμό από τον παράγοντα, να μην κάνω δηλαδή αλλεργία των πνευμόνων, άσθημα. Αν είμαι στις γύρεις, θα φροντίζω εκείνη την εποχή να μην εκτίθεμαι στα συγκεκριμένα. Και αν πάλι είμαι αλλεργικό στο τρίχωμα της γάτας ή του σκύλου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να απαντήσω τι πρέπει να κάνουμε. Έχω λοιπόν τη δυνατότητα να αποφύγω το αλλεργιογόνο. Αν δεν την έχω, αν είμαι αλλεργικός, περίπου τα γνωστά αλλεργιογόνα είναι 1300.
Αν λοιπόν είμαι αλλεργικός σε κάτι το οποίο δεν μπορώ να αποφύγω, πολύ απλά. Δύο τρόποι. Ο ένας είναι να θεραπευτώ με τα φάρμακα που έχουμε και ελαττώνουν την αλλεργική απάντηση, την αλλεργική φλεγμονώδη απάντηση. Και ο δεύτερος είναι, αν είναι ένα ή δύο τα αλλεργιογόνα στα οποία είμαι εγώ αλλεργικός, να κάνω άνοσοθεραπεία, δηλαδή σταδιακή έκθεση στο αλλεργιογόνο και ο οργανισμός μου να μάθει να μην αντιδρά σημαντικά. Και επιτρέψτε μου τώρα να κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, μια μικρή ετυμολογία της λέξης αλλεργία. Η αλλεργία είναι σύνθετη λέξη από το άλλο και έργο. Δηλαδή αν δεν κάνει το σωστό έργο ο οργανισμός να αντιδράσει ή να μην αντιδράσει εκεί που πρέπει και εκεί που δεν πρέπει, κάνει διαφορετική απάντηση. Ενώ λοιπόν κάτι που εμάς όλους δεν μας πειράζει, όπως είναι η γύρη, στον αλλεργικό κάνει άλλο έργο. Δηλαδή ξαφνικά αντιδράει πολύ έντονα, σαν να πρόκειται να τον πειράξει αυτό που είναι αθώο. Αυτό είναι η αλλεργία. Λάθος έργο. Άλλο έργο. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να μάθουμε σταδιακά στον οργανισμό να μην το κάνει. Αυτό λοιπόν είναι που λέγεται άνοσοθεραπεία και είναι μια δουλειά που την κάνουν οι πνευμονολόγοι και οι αλλεργιολόγοι. Κυρίως οι αλλεργιολόγοι, να είμαστε σωστοί. Οι πνευμονολόγοι έχουν τη δυνατότητα να το διαγνώσουν μέσα από τη σπυρομέτρηση, μέσα από τα τεστ βροχοδιαστολής και από τα τεστ βροχοσύσπασης. Δηλαδή να δούμε τους αεραγωγούς μας, τα πνευμόνια μας. Δηλαδή αν ανοίγουν ή κλείνουν απότομα, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Και αν όντως συμβαίνει αυτό, αν όντως δηλαδή έχουμε αλλεργία στους πνεύμονες, έχουμε άσθημα, έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε εισπνεώμενα φάρμακα όλους όσους έχετε αυτό το πρόβλημα και να σταματήσουμε αυτή την αντίδραση. Φάρμακα για πόσο? Στην πραγματικότητα η αλλεργία αυτή θέλει περίπου 1-2 χρόνια θεραπεία συνεχόμενη. Είτε έχει συμπτώματα είτε δεν έχει. Και μετά από αυτό εδώ ηρεμεί ο οργανισμός. Για πόσο? Για κάποιους ανθρώπους 1-2 μήνες. Για κάποιους 6. Για κάποιους 1-2 χρόνια. Και για κάποιους 10. Άρα λοιπόν αξίζει να προσπαθήσουμε. Γιατί το πού είμαστε και το ποιοι είμαστε το μαθαίνουμε αφού κάνουμε τη θεραπεία. Και όσο πιο σωστά την κάνουμε και όσο λιγότερες παροξύνσεις και αλλεργικές αντιδράσεις έχουμε, τόσο ξεχνάει ο οργανισμός αυτή τη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν θεραπεία, σωστή εφαρμογή, εμπιστοσύνη στο γιατρό και το πρόβλημα λύνεται. Ένα παράδειγμα μόνο. Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια στην κολύμβηση, ο Φέλπς, είναι ασθματικός και κάθε φορά πριν ξεκινήσει κάνει 2 εισπνοές με τα φάρμακά του για να μπορεί να πάρει το επόμενο μετάλλιο. Τόσο απλά. Η ζωή δεν καταστρέφεται και δεν αλλοιώνεται και δεν αλλάζει με το άσθημα. Αρκεί να το θεραπεύει σωστά. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε συνδυασμό το άσθημα με το κλιματιστικά, αν υπάρχει κάποια σύνδεση, είναι ένας μύθος που λένε «Α, με προκαλεί άσθημα το κλιματιστικό και όλο». Ναι. Δύο πράγματα. Τα κλιματιστικά του σπιτιού και τα κλιματιστικά του αυτοκινήτου. Όσον αφορά το αυτοκίνητο, μη φοβάστε, βάλτε τα κλιματιστικά στο αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε το καλοκαίρι. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος από την ζέστη και την υγρασία που αναπτύσσεται μέσα στο αυτοκίνητο να κάνετε μια κρίση άσθματος. Όσον αφορά τα κλιματιστικά του σπιτιού, δεν ευθύνονται για την παρόξυνση του άσθματος. Δεν δημιουργούν άσθημα και δεν το παροξύνουν. Τα κλιματιστικά έχουν έναν κίνδυνο. Αν δεν κάνουν σωστή συντήρηση των φίλτρων, να αναπτυχθούν μικροβιακοί πληθυσμοί οι οποίοι δημιουργούν σοβαρές και βαριές πνευμονίες. Ένας λοιπόν ασθηματικός ή χρόνιος αποφρακτικός ασθενής, αν κάνει μια τέτοια πνευμονία, είναι επικίνδυνη για τη ζωή του. Αλλά και ένας απλός άνθρωπος, αν κάνει πνευμονίες από μικρόβια που είναι χλαμίδια ή μυκοπλάσματα ή το πιο συχνό η λετζιονέλα που μπορούν να προκαλέσουν πνευμονία, κινδυνεύει η ζωή του. Άρα λοιπόν σωστή συντήρηση των κλιματιστικών και ο κρύος αέρας δεν μας κρυώνει. Ας το θυμόμαστε αυτό. Έχουμε χειμώνα, θα έπρεπε να πεθαίνουν οι μισοί Έλληνες κάθε χειμώνα. Δεν πεθαίνουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εσκιμώοι. Υπάρχουν. Ο κρύος αέρας δεν παθαίνουμε. Σωστή συντήρηση των φίλτρων στα κλιματιστικά. Δεν παροξύνεται το άσθημα από αυτό. Μάλιστα. Θέλω να ανοίξω το επόμενο σοβαρό θέμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ακούμε πάρα πολλά. Κάνει, δεν κάνει, ατμίζω, καπνίζω, δεν καπνίζεις. Τι γίνεται με όλο αυτό? Οι βιομηχανίες καπνού βρέθηκαν στην επίθεση της ιατρικής κοινότητας και στην κυβερνητική επίθεση πολλών μεγάλων κρατών, δυστυχώς όχι της Ελλάδας,
οι οποίες αντιλήφθηκαν ότι το κόστος της θεραπείας από τα προβλήματα που δημιουργεί το κάπνισμα είναι πολύ μεγαλύτερο από τους φόρους και από τα έσοδα που έχουν από τις καπνοβιομηχανίες. Έτσι λοιπόν οι καπνοβιομηχανίες εξελίχθηκαν όπως εξελίσσεται η ζωή. Θεώρησαν ότι το απλό τσιγάρο, το άφιλτρο, έχει όλους τους κινδύνους. Το τσιγάρο το φιλτραρισμένο έχει αποδειχθεί ότι επάγει τον καρκίνο όχι μόνο του πνεύμονα, αλλά και του στομάχου και της ουροδόχου κύστης. Και καθώς κλήθηκαν να πληρώσουν απίστευτες αποζημιώσεις σε ανθρώπους που ζήτησαν να αποζημιωθούν για τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν, τι κάνουν, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα του καπνίσματος σε κάτι πιο ήπιο, λιγότερο επιβλαβές και πιο φιλικό στην καθημερινότητα. Διότι ένας που ατμίζει λέει: εγώ δεν βγάζω καπνίλα, δεν μυρίζει, άρα λοιπόν μπορώ να καπνίσω και μέσα σε κλειστό χώρο. Εγώ που κάνω πυρόλυση, το άλλο το έξυπνο, λοιπόν, που κάνει εσωτερική ανάδευση του καπνού χωρίς να τη βγάλει. Επίσης δεν ενοχλώ τον δίπλα μου κτλ. Στην πραγματικότητα όλα αυτά εδώ είναι έκθεση σε χαμηλότερο ποσοστό νικοτίνης, σε χαμηλότερο ποσοστό πίσας, αλλά σε άγνωστο αριθμό φορμαλδεΐδης και βενζολίων, δηλαδή ουσιαστικά αρωματικών ουσιών, οι οποίες είναι επαγώγημες του καρκίνου. Ποιο είναι το θέμα, το πραγματικό θέμα? Για να εμφανιστεί μια νόσος, όπως είναι το νεόπλασμα, ο καρκίνος δηλαδή, θέλουμε 10 με 15 χρόνια συνεχούς χρήσης ενός πράγματος. Επιβλαβούς που δημιουργεί αυτή τη διαφορά. Δεν έχουμε 10 χρόνια ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν έχουμε 15 χρόνια ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν ξέρουμε πραγματικά τι συμβαίνει, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε πόσο καταστροφικό θα είναι αυτό το πράγμα για τις γενιές που το χρησιμοποιούν μετά από 10 με 15 χρόνια. Οπότε η ερώτηση είναι πώς να προβλέψω κάτι το οποίο δεν ξέρω. Βέβαια η ιατρική έχει τη δυνατότητα να πει ότι αυτές οι ουσίες προκαλούν και αυτές δεν προκαλούν. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αν εγώ χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο της συγκεκριμένης εταιρείας και πάρω αυτή τη σειρά από τα πιπάκια που χρησιμοποιώ, τον επόμενο μήνα, παίρνοντας τα επόμενα πιπάκια, δεν έχουν την ίδια ακριβώς δοσολογία με τα προηγούμενα, γιατί είναι εμπορικά σκευάσματα και όχι ιατρικά. Άρα λοιπόν, εγώ που καπνίζω την ίδια μάρκα, τα ίδια πιπάκια κτλ., σε αυτό που εκτίθομαι αυτόν τον μήνα δεν είναι το ίδιο με αυτό που εκτίθομαι τον επόμενο μήνα. Γιατί η χημική σύνθεση διαφέρει ελάχιστα, αλλά διαφέρει σημαντικά όσον αφορά το ακριβές ποσοστό. Το πιο σημαντικό, αν κάνω βαθιά τζούρα εγώ και κάνετε εσείς λιγότερο βαθιά, εγώ παίρνω με άλλη θερμοκρασία άλλες χημικές ουσίες από ό,τι παίρνεις εσύ με άλλη τζούρα σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Άρα λοιπόν για τον ίδιο άτμισμα εκτιθέμεθα σε δύο διαφορετικές ουσίες με δύο διαφορετικές θερμοκρασιακές διαφορές, άρα λοιπόν διαφορετική χημική επίδραση στον οργανισμό μας. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι πανδαιμόνιο δυσκολίες να πει κάποιος ότι δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί χρησιμοποιήθηκαν και γιατί βγήκαν, πέρα από τη βιομηχανία που θέλει να τα πουλήσει και κάνει κάτι πιο ευχάριστο και λιγότερο δυσάρεστο και επικίνδυνο από το τσιγάρο, χρησιμοποιήθηκαν στις σκανδιναβικές χώρες κυρίως, με πρώτη τη Σουηδία, σαν μέθοδος διακοπής καπνίσματος. Σου λέει αντί να παίρνεις το τσιγάρο, το πακέτο κτλ. Και όλα αυτά εδώ, πάρε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, ώστε σιγά σιγά να σου χαμηλώσει τη δόση της νικοτίνης, να φύγεις και από τη διαδικασία του περιπτέρου και να κόψεις το τσιγάρο. Φαίνεται ότι πετύχαινε. Όμως, καθώς είδαν μετά από 5 χρόνια όλη αυτή τη συμπεριφορά, η οποία έπρεπε να εφαρμοστεί μόνο για 2 μήνες, ήταν ένα σύστημα διακοπής του καπνίσματος, όπου εφαρμόζεις το άτμισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο για 2 μήνες. Και μετά κόβεις οριστικά αυτή τη συνήθεια. Είδαν λοιπόν ότι μετά από 5 χρόνια, αυτοί που ξεκίνησαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο έμειναν καπνιστές του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Δηλαδή απλώς άλλαξαν τη συνήθεια. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να πω εγώ φύγε από τα βαριά ναρκωτικά, πάνε στα ελαφρά, είναι καλύτερα. Ποιος να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα? Ακριβώς αυτό είναι και η μέθοδος του καπνίσματος με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Φύγε από μια συνήθεια και μείνε σε μια άλλη επιβλαβή συνήθεια. Ποια είναι η δικιά μας συμβουλή? Αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις ηλεκτρονικό τσιγάρο, κάνε το για 2 μήνες. Για να βγεις από τη συνήθεια του καπνίσματος για πάντα. Χρησιμοποίησε το σαν έναν πολύ ωραίο διάδρομο εξόδου της καπνιστικής σου συνήθειας. Μην παραμείνεις αυτό. Στον επόμενο χρόνο θα έχεις προβλήματα όσον αφορά τη βραχνάδα και τη δυσκολία της αναπνοής και στον μεθεπόμενο θα έχεις δυσκολίες όσον αφορά τη γεύση και όσον αφορά τις άφθες και τα έλκη που θα κάνεις στο στόμα σου.
αυτά τα δύο πρώτα χρόνια. Το τι θα συμβεί στο μέλλον, δεν θέλω να γίνω προάγγελος κακών, εύχομαι να μην συμβεί τίποτα. Δεν αποτελεί όμως σύσταση ούτε της ελληνικής, ούτε της ευρωπαϊκής πνευμονολογικής εταιρείας, ακόμη και για τη διακοπή καπνίσματος να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δημιουργεί εξάρτηση. Και έτσι να σας πω μια πολύ τελευταία ανακοίνωση που τη διάβαζα προχθές το βράδυ, γιατί οι ανακοινώσεις από την Αμερική μας έρχονται με διαφορά ώρας. Κάνανε οι Αμερικάνοι έναν έλεγχο στα σχολεία και είδαν ότι τα παιδιά που δοκίμασαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο έμειναν πιστοί στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, αλλά τώρα που ενηλικιώθηκαν, δηλαδή μετά από 5 χρόνια που τους παρακολουθούν, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αλλάζουν αυτή τη συνήθεια ούτε στο σπίτι, ούτε στον εργασιακό τους χώρο. Άρα λοιπόν είναι ισχυρά εξαρτησιογόνο και ο λόγος είναι ένας και μόνο, καθώς ρουφάνε αυτή την ουσία, την κάπνια, ας πούμε τον ατμό, ας το πούμε πιο σωστά, αυτή την υδρόληση που συμβαίνει, υπάρχει μια ουσία φορμαλδεΐδη που είναι ένα γλυκαντικό που μπαίνει στη γλώσσα και ο εγκέφαλος το απορροφάει αμέσως από τη γλώσσα. Άρα λοιπόν έχει μια απίστευτη ευχαρίστηση από τη φορμαλδεΐδη, που είναι αντίστοιχα εξαρτησιογόνο όσο η νικοτίνη. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ένα έξυπνο εξαρτησιογόνο σύστημα για να πληρώνουμε τζάμπα φράγκ. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν θα μπορούσαμε να πούμε ποιο είναι χειρότερο για τον οργανισμό, το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή το τσιγάρο, ας πούμε. Για πούμε, κάποιος που λέει, εγώ θέλω να καπνίζω συνειδητά, απλά λέει, ίσως να πάω στο ηλεκτρονικό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, έτσι, δυο λεπτά πριν κλείσουμε. Είναι μια ερώτηση παγίδα. Είναι μια ερώτηση παγίδα. Και πραγματικά περίμενα ότι θα μου τη βάλεις, γιατί στην είδους στο τέλος εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε αυτή την τάση να βάζετε την τελευταία ερώτηση παγίδα για οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά σας, για να μπορείτε να δώσετε έτσι και στο μέλλον μια αξία της συζήτησης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Άρα λοιπόν είναι λιγότερο επικίνδυνο ή περισσότερο επικίνδυνο ένας άνθρωπος που θέλει να λέγεται επιστήμονας και θέλει να κρατήσει αυτό που λέγεται υγεία και φροντίδα του πολίτη, θα πρέπει να είναι σαφής. Δεν δέχομαι κανέναν κίνδυνο που μπορεί να καταστρέψει την ποιότητα της ζωής του ασθενούς μου, την ποιότητα της ζωής της οικογένειάς του και το μέλλον των παιδιών που αυτός μεγαλώνει. Για μένα λοιπόν, είτε μικρός είτε μεγάλος ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Δεν θα δεχόμουν να είμαι συνοδηγός, συνεπιβάτης σε έναν που είναι μόνιμο στο αντίθετο ρεύμα ή βγαίνει και ξαναμπαίνει με λάθος τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζουμε να ξαναέρθετε στο μέλλον, τη νέα χρονιά, σε επόμενη εκπομπή, γιατί πραγματικά έχω πολλές ερωτήσεις που δεν σας έκανα, είναι πάνω από 20 και θα ήθελα κάποια στιγμή να τις συνεχίσουμε. Να ευχηθώ σε όλους να είμαστε τυχεροί και υγιείς. Να ευχηθώ σε όλους σας να συνεχίζετε αυτό το δημιουργικό έργο και σε όλους μας να πιστεύουμε ότι κάθε μέρα μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη χώρα καλύτερη. Καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τρίφων. Σας αφήνω προς σε καλά χέρια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τον Γεωργιάνα Μπάρβα και τη Σουζάνα Ντενίση. Εμείς τα λέμε την επόμενη Τετάρτη για τελευταία εκπομπή για τη χρονιά. Καλό βράδυ από εμάς.